Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα για την Έλληνα Παπίλα και το Πάμε Πακέτο. Σας λείπει το Πάμε Πακέτο? Ναι, ομολογώ ότι μου λείπει. Είναι το παιδί σας? Δεν είναι. Το δημιούργησα. Το ντάντεψα, το έφτασα στην εφηβεία και μετά του σε απελευθερώνω, προχωράμε τώρα, κάνω τι θες. Εάν έρθει μια δελεαστική πρόταση για να κάνετε ξανά το Πάμε Πακέτο. Και με άλλον. Λες δελεαστική, τι εννοείς? Γιατί για μένα δέλα δεν είναι οικονομική όρη. Είναι άλλα πράγματα. Αυτό το έχετε καταλάβει, έτσι? Ναι, βεβαίως, θα το συζητήσω. Θέλω τους καλούς, τους δικούς μου συνεργάτες που είχα και παλιά. Συνθήκες που να διευκολύνουν τη δουλειά μας. Θα κάνατε κάποιες αλλαγές εάν επέστρεφε το πακέτο? Βέβαια, λίμωνα δεν κάνουμε αλλαγές, παιδιά, και μένουμε στα ίδια. Σημαίνει ότι έχουμε βαλτώσει. Η εκπομπή της Ελλήνας Παπίλα έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Αφού συζητήθηκε αρκετά από τους άλλους, γιατί πρέπει να συζητηθεί και από μένα? Το αφήνω σε εσάς. Είναι μια εκπομπή που είπατε ότι εγώ δεν συμμετείχα γιατί και από τον Αντένα προσπαθούσαν να επέμβουν στην εκπομπή. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Ό,τι είχα να πω το είπα και ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί να έχουν επιτυχία και να πάνε πάρα πολύ καλά. Την Ελίνα τη γνωρίσατε, να φανταστώ, στα δοκιμαστικά που κάνατε. Ναι, δύο φορές εκεί βρεθήκαμε, που το κορίτσι μετά είπε ότι δεν θα το κάνει, οπότε δεν την ξαναείδαμε. Ήταν και το πάνελ που συμμετέχουν τώρα στην Ελίνα, δηλαδή, και ο κύριος Λοντάκης. Ο κύριος Λάγιος ήταν μόνο, δεν ήταν τα άλλα τα παιδιά.